Καλώς ήρθατε! Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θα ήθελα να τονίσω μια μικρή λεπτομέρεια. Η αρχική ημερομηνία ηχογράφηση αυτού του βίντεο ήταν πίσω στον Ιούνιο του 2021. Πάνω από 2 χρόνια. Και θα μου πείτε, γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί οι πληροφορίες που θα ακουστούν δεν θα μπορούσαν να είναι πιο σχετικές σήμερα. Τι εννοώ? Θα δείτε. Αλλά χωρίς άλλη καθυστέρηση, βρισκόμαστε πρώτων πυλών για την κυκλοφορία της νέας άνιμε σειρά στα ελληνικά My Hero Academia, που τυχαίνει να είναι και η πρώτη δουλειά της Digital Soul Entertainment. Μιας και έχουμε την τύχη να έχουμε τους 2 πρωταγωνιστές, θα ήθελα να ξεκινήσω από την αρχή. Αρχικά, πείτε μου λίγα λόγια για εσάς. Είμαι ο Δημήτρης Άρλος, είμαι ηθοποιός, μεταγλωτιστής, ηθοποιός φωνής, αν μας θέλετε, σκηνοθέτης, μεταφραστής, όλα αυτά στη μεταγλώτηση εννοείται. Εργάζομαι στον χώρο της μεταγλώτησης εδώ και 9 χρόνια. Εγώ ονομάζομαι Γιάννης Τσούτσιας, είμαι και εγώ επίσης ηθοποιός. Φωνής. Κάνω αυτή τη δουλειά από το 2016, την αγαπώ πάρα πολύ. Και ο ρόλος που δίνω τη φωνή μου είναι και τον Μπάκουγκο. Λοιπόν, μιας και σας έχω και τους 2 εδώ, θα ήθελα να κάνω μια απλή ερώτηση. Γιατί μεταγλώτηση? Τι τράβηξε τον καθένα να σας ασχοληθείτε με αυτό? Εμένα, καταρχάς, η μεταγλώτηση ήταν ένα από τα όνειρά μου να κάνω όταν ήμουν μικρός. Όταν ήμουν γύρω 15-16 χρονών, είχα αποφασίσει ότι θέλω να δώσω τη φωνή μου σε ήρωες κινουμένων σχεδίων. Αυτό φυσικά όταν ξεκίνησε, πυροδότησε και άλλες μου ανάγκες στο να γίνω ηθοποιός, σπουδάζοντας σε δραματική σχολή. Εγώ ουσιαστικά είμαι μία από τα ίδια με τον Δημήτρη. Από πιτσιρίκι ονειρευόμουν να έβλεπα τους χαρακτήρες, ας πούμε, το πολύ κλασικό που μεγάλωσα με τα Pokémon, που έβλεπα τον Ash, ας πούμε, και ήθελα να το μιμηθώ σαν πιτσιρίκι, που νομίζω ότι τα περισσότερα παιδάκια τότε αυτό κάνανε. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σκίτσο, γιατί γενικά τα άνιμε, και προέκυψε ουσιαστικά η υποκριτική. Εμένα πάντα το όνειρό μου ήταν να δώσω τη φωνή μου σε χαρακτήρες και η υποκριτική ήταν το μονοπάτι που έπρεπε να ακολουθήσω για να τα καταφέρω. Πάμε, Δημήτρη, σε εσένα. Ο Γιάννης μας μίλησε για τα Pokémon, ότι ήταν η μεγάλη του αδυναμία. Στη δικιά σου περίπτωση, ποια ήταν η αδυναμία σου? Κλασικά θα πω Disney. Με αυτά μεγάλωσα και κατ' επέκταση ήρθαν μετά και τα άνιμε που βλέπαμε ανά καιρούς. Καμπαμαρού, Voltron. Εννοείται όλα αυτά ήταν βαθιά ριζωμένα μέσα μου. Καταραμένα χαγιάτε και όλα αυτά που έλεγε ο Κιμπινοτόρι. Το χρυσό πουλί, ναι, μπράβο. Ήταν και μια άλλη ταινία που έδειχνε στο 06. Με μια. Ο Τάρο, ο γιος της Δράκαινας. Φοβόμουν αυτό στο τέλος. Ήταν αρκετά γραφικό για μικρά παιδιά. Ισχύει, ισχύει. Και μιας και είμαστε πάνω κάτω της ίδιας γενιάς, ναι, πες να το είδαμε στην ίδια ηλικία. Και αμέσως μετά εννοείται Digimon και Pokémon, που είναι οι 2 μεγάλες μου αγάπες από τον άνιμε κόσμο. Και οι 2 ασκείτε ένα επάγγελμα το οποίο για την Ελλάδα είναι δύσκολο. Λοιπόν, έχετε κάποιο πρόβλημα ή κάποια κατάσταση που το θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όταν μεταγλωτίζετε μία σειρά από τα Ιαπωνικά στα Ελληνικά? Σίγουρα η μετάφραση είναι το, όχι μόνο στα άνιμε, αλλά γενικότερα στη μεταγλώτηση η μετάφραση είναι το α, ας το πούμε έτσι. Αν έχεις ένα καλό κείμενο, καλά δομημένο κείμενο με σωστά ελληνικά και καλά προσαρμοσμένο στην εικόνα, εννοείται κάνει τη δουλειά του μεταγλωτιστή πολύ 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 εύκολη, γιατί όπως ξέρουν περισσότερες φορές, οι ατάκες λέγονται prima vista, δηλαδή ο ηθοποιός παίρνει το χαρτί στο χέρι του, παίζει το βίντεο και αρχίζει και λέει τις ατάκες χωρίς να ξέρει τι έχει προηγηθεί, τι αυτά, είναι στην ευχέρεια του ηθοποιού, του κάθε ηθοποιού, να έχει γρήγορα τα ανακλαστικά, να διαβάσει λίγο παραπάνω τι γίνεται, ώστε να δει λίγο την εικόνα και να πάρει την ατμόσφαιρα και να παίξει. Ποιο είναι το timing σε αυτό? Από τη στιγμή που παραλαμβάνετε το κείμενο μέχρι να πείτε τις φωνές, ποιος είναι ο χρόνος που διάρκει? Είναι μέρες, ώρες, κατευθείαν? Πώς λειτουργεί ακριβώς δηλαδή σε μια μεταγλώτηση? Την ίδια μέρα, τίποτα. Πρόβες, όχι. Πρόβες κάναμε μόνο στο Hero Academia. Και, okay, και πώς εγκληματίζεστε? Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι για μια σειρά, αν αποτελείται από 5-10 επεισόδια, κάποια στιγμή μπορεί να περάσουν μερικά επεισόδια, κάποια στιγμή θα τη βρείτε τη φωνή σας. Αλλά όταν πρόκειται για κάτι σύντομο ή για μια ταινία, που πρέπει να έχετε μια φωνή, η οποία θα είναι η φωνή για το τελικό προϊόν και έχετε μόνο μια ευκαιρία να το βρείτε, πώς τα καταφέρνετε? Καταρχάς, αν μιλάμε για ταινίες και αυτά, έχουν γίνει δοκιμαστικά τις περισσότερες φορές. Οπότε η φωνή έχει ήδη βρεθεί και έχει ήδη επιλεχθεί από το εξωτερικό. Οπότε. Και πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, συνήθως είναι κοντά στις δικές μας, τις πραγματικές φωνές. Οπότε δεν υπάρχει κάτι για να βρεις. Τον χαρακτήρα, όντως, θα τον βρεις μέσα στην πορεία της ταινίας, φυσικά με τη βοήθεια του σκηνοθέτη. Κάθε ατάκα
υποθεί με το σωστό τρόπο. Οπότε ναι, είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία που βέβαια στις ταινίες έχουμε την ευχέρεια να απλωθεί λίγο αυτό, γιατί βλέπεις τη σκηνή, δεν είναι πρίμα βίστα όπως είναι στις σειρές. Έχεις μια ιδέα τι γίνεται, βλέπεις το κείμενο, το διαβάζεις μαζί με το βίντεο, οπότε υπάρχει ένας χρόνος λίγο για να προετοιμαστείς. Οπότε σίγουρα είναι μια καλύτερη διεργασία από ότι στις τηλεοπτικές σειρές. Και Γιάννη, εσύ κατά τη γνώμη σου ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο πρόβλημα, και αν όχι πρόβλημα, τη μεγαλύτερη πρόκληση στις μεταγλωτήσεις? Πέρα από το κείμενο που είπε ο Δημήτρης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι, ουσιαστικά έχει να κάνει με το πώς μοιράζονται οι λέξεις και οι ατάκες και με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα δώσεις έμφαση σε μια πρόταση για να βγάζει νόημα. Όλα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο. Όταν ξεπεράσουμε το κείμενο, από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι η αίσθηση. Δηλαδή, όταν ένας μεταγλωτιστής θα ξεκινήσει να παίζει αφού έχει δει, ας πούμε, την εικόνα και θα ξεκινήσει να γράφει, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να έχει στο νου του είναι το τι συμβαίνει στη σκηνή. Δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση. Αν μπορέσει και φέρει την κατάσταση που βλέπει με τη φωνή του, είναι ένα πλάσ. Δηλαδή είναι, θεωρώ, το πιο βασικό πράγμα σε ένα μεταγλωτιστή. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μπορεί ένας χαρακτήρας να κουβαλάει κάτι. Θα πρέπει να το φέρεις με τη φωνή σου, γιατί άμα η φωνή σου είναι neutral και δεν δείχνει ότι υπάρχει ένα ζόρι, να το πω έτσι, δεν θα πεις. Είναι, το θεωρώ, από τα πιο σημαντικά πράγματα το να βγει αυτό. Δηλαδή είναι ο ψυχισμός του χαρακτήρα την εκάστοτε στιγμή, έτσι. Πέρα από το να βρεις τη φωνή του χαρακτήρα που έχουν γίνει δοκιμαστικά, όπως είπε και ο Δημήτρης πιο πριν. Εγώ, ας πούμε, που δεν ασχολούμαι με το επάγγελμα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις μια ατάκα, να βγάλεις συνέστημα, ή όταν κάτι αναμειγνύει ελληνικά με αγγλικά και ορολογίες, και προφανώς δεν είσαι γνώστη σε όλα. Μπορεί να είναι μια σειρά η οποία την έχεις δει μια φορά, κάτι ξέρεις, αλλά μπορεί να μην γνωρίζεις τίποτα. Άρα πρέπει να πιάσεις αυτές τις ορολογίες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα το πω και αντικειμενικά. Το να βρίσκεις το συνέστημα επίσης είναι κάτι που δεν ξέρω πώς το καταφέρουν αυτοί που κάνουν τις φωνές. Στην περίπτωσή σου, Γιάννη, εσύ πώς τη βρίσκεις τη φωνή? Δηλαδή, όταν κάνεις ένα χαρακτήρα, έχεις κάποια φωνή η οποία είναι αυτή που χρησιμοποιείς και την αλλάζεις, ή ανάλογα με ό,τι απαιτεί η σκηνή κάθε φορά κάνεις παραλλαγές? Δεν έχω μια παλέτα με φωνές που, εντάξει, λίγο πολύ έχουμε κάποιες ευκολίες όλοι οι ηθοποιοί, αλλά εμένα ο στόχος μου είναι πάντα να ακολουθήσω το σκίτσο ή το ζωντανό, ας πούμε, που θα μεταγλωτήσω, και θα κοιτάξω να είμαι όσο πιο κοντά γίνεται στην κατάσταση, να βγαίνει νόημα και να είναι αληθινό αυτό το πράγμα. Γιατί άμα δεν είναι αληθινό, προφανώς δεν θα πεις. Αλλά επίσης ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πτάω είναι να έχει ροή όλο αυτό που θα πω. Δηλαδή να έχει αρχή, μέση και τέλος. Γιατί πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να πέσει στην παγίδα του να μην υπάρχει αυτή η αρχή, μέση, τέλος, αυτή η συνοχή του χαρακτήρα, ας πούμε, το πώς θα υποθούν κάποιες ατάκες ή φράσεις. Έχετε να πείτε και οι δυο σας κάποια εμπειρία που είχατε από μια μεταγλώτηση, κάτι που συνέβη, το οποίο είτε σας έπιασε απροετοίμαστος, είτε ήταν απλά κάτι αρκετά ξαφνικό και κωμικό? Κάτι το οποίο λέτε, αυτή την περίπτωση την θυμάμαι από τότε. Εγώ θυμάμαι σαν ανάμνηση. Ήταν η πρώτη φορά που μεταγλώτησα ζωντανό. Α, live action, οκ. Okay. Ήταν σειρά. Και ουσιαστικά ήταν η πρώτη μου εγγραφή. Ήταν στα ισπανικά η γλώσσα. Και ήταν η πρώτη εγγραφή που έκανα κάτι τέτοιο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να είμαι στο booth. Το λέω, σκέφτομαι και γελάω. Και μου λέει, ο σκηνοθέτης μου λέει, ότι ωραία, ξεκινάμε. Και ακούω φωνές στα ισπανικά. Και εγώ ετοιμαζόμουν να πω την ατάκα. Και κάποια στιγμή σταματάει ο ήχος και μου λένε, Γιάννη, λέω, ναι, έπρεπε να μπεις. δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω τη φωνή του χαρακτήρα που θα έδινα τη φωνή μου. Παρόλο που έβλεπα το σκίτσο, λέω, την εικόνα, μπερδεύτηκα, γιατί είχα το νου μου να κοιτάξω και το κείμενο. Και μέλουσε κρύος υδρότας. Λέω, ωραία, τέλεια, καλά άρχισα. Κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι δεν λένε? Η μόνη στιγμή που ένιωσα περίεργα δεν ήταν στο Arcane η πρώτη φορά που έβρισα σε μεταγλωτισμένο, ήταν στο The Last of Us. Οπότε όταν ξεστόμησα, ας πούμε, βρισιά, πραγματική βρισιά, ας το πούμε, σε μεταγλώτηση ελληνική, ένιωσα πολύ περίεργα. Ένιωσα και μια κάθαρση, να σου το πω αυτό, αλλά ένιωσα και πολύ περίεργα, πολύ περίεργα που ξεστόμησα τέτοιες λέξεις, ας πούμε. Οκ. Καλά, ναι, ειδικά με το Arcane θυμάσαι τι σοκ είχε γίνει σε μεταγλώτηση. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, και εκεί πέρα το ευχαριστήθηκα. Ήταν αρκετά σοκαριστικό. Είχα πολλά μηνύματα από κόσμο που νόμιζε ότι η σκηνή, όταν το περιέγραφα, ότι ήταν κωμικό. Το είχα βάλει εγώ επίτηδες. Δεν το πίστευε ούτε ο κόσμος και σοκαρίστηκαν. Και πραγματικά ήταν κάτι πρωτότυπο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας χαρακτήρας ή καλύτερα η αγαπημένη φωνή χαρακτήρα που κάνατε? Δεν λέω ποια είναι η καλύτερη σας. Εννοώ ότι ποια είναι η φωνή που σας έχει μείνει, δηλαδή, μετά τα τόσα χρόνια. Κοίτα, συνήθως εγώ παίζω ξέρω, στις πρίμα νότες μου, δηλαδή στις ψηλές τονικότητες, δηλαδή όπως είναι και ο Ιζούκου και ο Μάικη που έκανα στον Digimon. Η τελευταία, οι ηχογραφήσεις που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και νιώθω ότι μαγίζουν και ότι δίνω κάτι, ας το πούμε, πιστεύοντας το ή όχι, είναι στο Pokémon που κάνω τον Go, που είναι κλασική φωνή νεανικού χαρακτήρα που κάνω. Είχα πολλές σκηνές οι οποίες με έκαναν να πω ότι αυτός ο χαρακτήρας έχει ψυχούλα και το δίνω αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτή η γκάμα φωνής είναι που είναι και η πιο αναγνωρίσιμη από τις δικές μου, από την αλήθεια. Δηλαδή εκεί πέρα Γκο, Ιζούκου, εκεί πέρα είναι, αυτές είναι οι τονικότητες που με έχουν, ας το πούμε, σε εισαγωγικά αναδείξει το χώρο τα μπάτσα μου. Δεν έχουν ακουστεί ιδιαίτερα και πιο κομικές φωνές. Είναι ok, εντάξει, συνήθως πλαισιώνουν το cast των δεύτερων ρόλων. Κοίτα, διασκέδασα πάρα πολύ στο Boss Baby που έκανα το αρχηγός από Κουνιά πάρα πολύ με το Τζίμπο. Το διασκέδασα πάρα πολύ γιατί είναι χαρακτήρας που είναι το comedy relief, να το πω έτσι, της σειράς. Με όλους γελάς, αλλά αυτός είναι ο γκαφατζής, ας πούμε. Πολύ, αλλά τη δουλειά που ρίξαμε, τώρα δεν το λέω επίτηδες, αλλά τη δουλειά που ρίξαμε στο Boku no Hero, πιστεύω ότι υπήρχαν πολλές στιγμές, δεν ήταν μόνο μια στιγμή που, για να μην πω συνέχεια, που ήμουνα εκεί και υπήρχε το 110%. Έχω πονέσει πολύ αυτό το ρόλο. Τώρα δεν ξέρω τι ανταπόκριση θα έχει ο Μπάκουκο, αλλά είναι και από τα πιο πρόσφατα να που είμαι πολύ περήφανος που έχω. Είναι από τους χαρακτήρες που έχω δώσει τη φωνή. Μιας και ανέφερε στον Μπάκουκο, έφτασε η μεγάλη ώρα να κάνουμε την βασική ερώτηση που κάνω σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε άνιμε? Γιατί ξέρω ότι δίνετε τις φωνές σας σε άνιμε, αλλά έχει τύχει να δείτε κάποια σειρά? Κι αν ναι, είδατε κάτι πρόσφατα? Ναι, εγώ από πιτσίρικα, τουλάχιστον εγώ από πιτσίρικα έβλεπα άνιμε. Δεν ήξερα τότε ότι λεγόταν έτσι. Κανένας μας, πίστεψέ με. Εννοείται. Θυμάμαι το Ρούρουν Κένσιν, πού ήταν αυτό στο... Σε ποιο κανάλι ήταν που το έπαιζε? Ελληνικό στο Μακεδονία. Και στο Μέγκα έπαιζε με υπότιτλους. Ναι. Θυμάμαι και το και Dragon Ball που υπήρχε τότε που έπαιζε. Και τα Pokémon anime θεωρούνται. Αλλά ουσιαστικά εγώ πήγα στον κόσμο των anime στο γυμνάσιο, όταν ήμουν γυμνάσιο. Και ξεκίνησα με το Death Note και μετά πήρα σβάρνα πάρα πολλά Naruto. Θυμάμαι όταν ήμουν στο γυμνάσιο είχε ξεκινήσει και το Shippuden τότε. Δηλαδή είχα πετύχει τα ξεκινήματα του Shippuden, του Naruto. Άργησα να δω One Piece γιατί στην αρχή με ενοχλούσε το σκίτσο. Και μετά που το ξεκίνησε να μου αρέσει και το παρακολούθησα, λέω ότι χαζός που ήμουν γιατί έχει τρομερό χαρακτήρα το σκίτσο. Έχω κλάψει κάποιες φορές με το One Piece. Από τα αγαπημένα μου πάντως είναι το One Piece. Αγαπημένα τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτώ γιατί θέλω να απαντήσω και να είμαι... Να είμαι όντως ειλικρινή στην απάντησή μου. Είναι η ερώτηση που θα σε κρίνει σαν άτομο για την υπόλοιπη ζωή σου. Δεν μπορώ να απαντήσω. Πάντως είναι από τα αγαπημένα μου είναι το One Piece. Και από μάγκα μου αρέσει πάρα πολύ και το Berserk μου αρέσει πολύ. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Έχει τύχει να δεις κάτι τελευταία? Ναι, αλλά δεν μου έρχεται. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένας, υποτίθεται, Ιάπωνας που ζει μόνος του. Έχει ψυχολογικά γιατί έχει φάει bullying στο σχολείο. Και ουσιαστικά βγαίνει έξω στον δρόμο. Αυτό γίνεται στο πρώτο επεισόδιο. Τον πατάει Νταλίκα και γεννιέται ξανά σε έναν άλλο κόσμο που έχει μαγικές δυνάμεις, αλλά έχει τις αναμνήσεις του άλλου κόσμου. Μόλις περιέγραψες ένα είδος άνιμε, τα Isekai. Περιέγραψες ολόκληρο είδος. Το ξέρω ότι. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω πόσο βοηθάω. Το Jobless Reincarnation. Αυτό μου άρεσε. Δημήτρη, εσύ νομίζω το αγαπημένη σειρά είναι λίγο ρητορικό. Ξέρω ήδη ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά. Ναι. Τα Digimon. και πιο συγκεκριμένα το Zero Two, η δεύτερη σεζόν είναι αγαπημένη μου. Zero Two, περίμενα να μου πεις την πρώτη. Με την αγάπη που έχεις προς το Ματ. Είναι λαθασμένη αυτή η αγάπη. Δεν έχω προς την αγάπη προς το Ματ, έχω προς τον Decay. Στον Τακέρο, ο αγαπημένος μου χαρακτήρας είναι ο Τακέρο. Για να πω και εγώ εντάχει λίγο, και εγώ έβλεπα από μικρός άνιμε και τα οποία δεν τα λέγαμε ποτέ άνιμε, τα λέγαμε κινέζικα. Γιατί βλέπαμε τα γράμματα από κάτω στα intro και αυτά και λέγαμε κινέζικα. Οπότε βλέπα και εγώ τα κινέζικα, Mickey Mouse που λέμε. Mickey Mouse.
Ναι. Όλα αυτά που είπα και πιο πριν, Καμπαμαρού, Βόλτρον, όλα αυτά τα βλέπαμε τα αδέρφια μου ούτως ή άλλως. Όπω Βόλτρον, τέλειο. Την Αρκάντια, πώς λέγονταν, Κάπτεν Χάρλο, όλα αυτά τα βλέπαμε τέλος πάντων. Παύρος πειρατής, ορίστε, το θυμήθηκα. Είναι αυτό άνιμε. Όχι. Δεν είναι άνιμε. Αλλά μου αρέσει η συζήτηση. Α, καρτούν ήτανε. Αλήθεια. Το Τζουμαρού που είπε πριν το θυμόμουν και το Βόλτρον, τρελή πόρωση μικρός, τρελή πόρωση. Και στενοχωριόμουν γιατί δεν υπήρχε συνέχεια, δεν υπήρχε να δεις με τη σειρά όλα τα επεισόδια. Εμένα αυτό ήταν το παράπονο μου παλιά. Ναι, εννοείται. Αυτό που το βάζεις, που υπήρχαν τα πρώτα επεισόδια σε τρεις μεταγλωτήσεις τουλάχιστον. Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει. Μία της βιντεοκασέτας, μία του καναλιού. Ναι, μία ενός επαρχιακού καναλιού που πένα επαναμεταγλωτήσει. Τα έχουμε αυτά, ναι. Τα έχουμε. Οι αστρομαχητές, ας πούμε, τέτοιες σειρές. Cyber Rider, από αυτό έλεγες. Ναι. Τέλειο, τέλειο. Και αυτό το λέω, όλοι που βλέπουμε. Ακόμα θυμάμαι το μαστίγιο στο opening. Τον ήχο. Και για να απαντήσω κι εγώ στο τελευταίο σκέλος που είναι από τα καινούργια πια που μου αρέσουν. Έχω πεθάνει πάρα πολύ με τον Demon Slayer, δηλαδή λατρεύω. Όλη την αισθητική, το σενάριο, που εντάξει είναι λίγο basic, αλλά η εκτέλεση είναι τόσο καλή που δεν σε νοιάζει. Είναι πολύ καλό. Τώρα προσπαθώ να δω το Vinland Saga που το έβαλε το Netflix. Προσπαθώ να το χωρέσω κάπως το χρόνο μου. Ζόρικο να βλέπεις άνιμη στη σήμερα ημέρα, ναι. Όσο μεγαλώνεις, λιγότερος χρόνος. Ακριβώς. Αλλά μιας και μιλάμε για άνιμη, ας μιλήσουμε για τους υπαλλήλους των άνιμη. Σέιου εναντίον Έλληνας ηθοποιός φωνής. Ποιες πιστεύετε ότι είναι για εσάς οι μεγαλύτερες διαφορές? Σέιου για τον κόσμο, να το αναφέρω τυπικά, είναι ο Ιάπωνας voice actor, ηθοποιός φωνής. Είναι ηθοποιός φωνής σωστή ορολογία? Ή θα με κυνηγάει ο Αγκίνδυνος Γκίκας? Όχι, νομίζω και ο ίδιος το υποστηρίζει αυτό. Εγώ αυτό νομίζω είχε πει. Ναι. Εγώ που ουσιαστικά ρωτάω και στο ξεκίνημα, γιατί αυτοί ξεκινάνε από ακαδημίες. Εσείς ξεκινάτε από σχολή που δεν είναι specific για είναι για ηθοποιία, δεν είναι για voice acting ηθοποιία. Αυτοί το έχουν λίγο πιο εύκολο. Και βγαίνουν και πιο εύκολα δηλαδή αυτοί. Εγώ μόνο ένα agency ξέρω ιαπωνικό που το κάνει αυτό, το A1. Το μόνο ξέρω που έχει σχολή μεταγλώτηση, ας το πούμε έτσι, και βγάζει μεταγλωτιστές στην Ιαπωνία, seiyus, να το πω έτσι. Είναι και διάσημο επάγγελμα το seiyus στην Ιαπωνία. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά είναι πιο εύκολο να γίνεις voice actor στην Ιαπωνία από το να γίνεις μαγκάκα ή να δουλέψεις σαν animator. Ναι. Ούτε εγώ το ήξερα. Το animator και μαγκάκα, επειδή είναι λίγο επαγγέλματα ταμπού, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ απορροφημένοι με την τέχνη τους, είναι και επαγγέλματα τα οποία αποφεύγουν σαν λαός να τα διαφημίζουν στα νέα παιδιά. Δηλαδή τους λένε ψάξε δουλειά γραφείου, δεν τους λένε κυνήγησε να γράψεις ένα επιτυχημένο μάγκα, γιατί είναι, όπως καταλαβαίνετε, και μια μορφή τζόγου, να το πούμε έτσι. Διότι τζογάρεις ότι όλη σου τη ζωή κάποτε θα κάνεις κάποια τεράστια επιτυχία. Ναι. Καλά, φυσικά σαν animator δεν θα κάνεις ποτέ επιτυχία. Και να κάνεις δεν θα πληρωθείς ποτέ πολλά λεφτά. Δυστυχώς. Τα κακά του επαγγέλματος. Κοίτα, καταρχάς η κύρια διαφορά είναι ότι είναι όχι το πρωτότυπο, είναι το πρωτόλιο. Δηλαδή αυτοί μιλάνε και πάνω εκεί πέρα βασίζουν και το σκίτσο. Οπότε στην ουσία το performance τους είναι το πρώτο. Ναι, μεν έχουν στην εικόνα τους τα rough σχέδια, φαντάζομαι, και ερμηνεύουν πάνω σε αυτά. Αλλά στην ουσία η δημιουργία είναι δική τους. Είναι δικό τους το παίξιμο όλο αυτό. Ενώ εμείς πατάμε πάνω στο δικό τους. Δηλαδή σε οτιδήποτε, όχι μόνο στα άνιμε, αλλά σε όλα. Δηλαδή εμείς πατάμε στο παίξιμο του ξένου. Ναι, μεν με τις διαφοροποιήσεις τις ελληνικές που πρέπει να γίνουν για να μεταφερθεί το περιεχόμενο σωστά στα ελληνικά αυτιά, αλλά κυρίως αντιγράφουμε το παίξιμο του ξένου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και είναι και σαν και εσάς ως προς τον τρόπο που διαχειρίζονται τις φωνές τους. Δηλαδή και αυτοί έχουν έναν σκηνοθέτη από πάνω, όπου αντίστοιχα ο σκηνοθέτης οριακά ελέγχεται από το μάγκα. Δηλαδή ξεκινάμε από το μάγκα που το έχει γράψει ένας δημιουργός και πάνω σε αυτό το μάγκα ένας σκηνοθέτης πρέπει να σκεφτεί μετά από το casting ποια φωνή θα ταιριάζει σε ένα σκίτσο, γιατί είναι μηδέν, ξεκινάνε από το μηδέν, και αντίστοιχα ένας ηθοποιός πρέπει να βάλει τη φωνή του. Και πολλές φορές στο voice acting, γιατί έχω δει περιπτώσεις στην Ιαπωνία που είναι τόσο βιαστικές οι παραγωγές στο animation που οι ηθοποιοί απλά έχουν μία κίνητη εικόνα με ένα στόμα που ούτε καν ανοιγοκλίνει, απλά έχει ένα κόκκινο dot, μια κόκκινη τελεία μπροστά του, και όποτε ανάβει η τελεία μιλάς, όποτε σβήνει σταματάς. Πω, απίστευτο. Είναι μεγάλο challenge να δημιουργείς από το τίποτα, γιατί εμείς έχουμε και τη μουσική, έχουμε και τα ηχητικά εφέ, όλα αυτά σε βοηθάνε να μπεις λίγο στο συνέστημα. Δηλαδή είναι παράγοντες πολύ σημαντικοί
στο voice acting. Πέρα από το performance του ξένου, αλλά και η μουσική και η όλη η ατμόσφαιρα, όλα αυτά. Αν δεν τα έχεις αυτά, μιλάμε ότι θέλει πολλή δουλειά και πολύ καλές υποκριτικές ικανότητες. Και ως προς τις φωνές, ποια πιστεύεις εσύ, Δημήτρη, ότι είναι, μιας και σκηνοθετής, πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά με τους Ιάπωνες? Για παράδειγμα, ξέρω ότι οι Ιάπωνες ξεκινάνε να μιλάνε πριν τα χίλια, οι υπόλοιποι λαοί μιλάνε πάνω στα χίλια όταν κάνουν κάποια φωνή, τουλάχιστον έτσι είχα ακούσει, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος. Είναι πολύ ασύγχρονο το ιαπωνικό, το ιαπωνικό voice acting πάνω στην εικόνα. Χαρακτηριστικά είδα παράδειγμα στο TikTok τώρα τελευταία, έλεγε ας πούμε Japanese Bankai vs English Bankai. Ο ηθοποιός που κάνει τον Ichigo ας πούμε κάνει το κλασικό Bankai. Το Ban, όταν το είπε ο Ιάπωνας, δεν κουνήθηκε καν το στόμα του σκίτσου. Και κουνήθηκε μόνο στο Kai. Οπότε ο Αμερικάνος το Bankai το χώρισε κανονικά πάνω στο στόμα του σκίτσου. Και είπε Bankai, χωρίς με κενό που το κάνει συνήθως έτσι ο Ichigo. Και ήταν εκεί πέρα αυτό το argument, ας πούμε, τι είναι το καλύτερο. Bankai! Bankai! Εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, επειδή γίνονται και πολύ γίνονται μαζικές παραγωγές που λες και εσύ, είναι ο λόγος που δεν συγχρονίζονται τέλεια τα στόματα των Ιαπωνικών στα άνιμε. Στις ταινίες είναι λίγο πιο προσεγμένα τα πράγματα, χωρίς να είναι τεράστια διαφορά, αλλά είναι πιο προσεγμένα και υπάρχουν συνήθως και περισσότερα φωνήεντα, όχι μόνο το στόμα, όχι μόνο το α, το α, που κουνιέται το στόμα, μερικές φορές το εμπλουτίζουν και με λίγο παραπάνω. Μεγάλη δυσκολία για εμάς όταν το φέρνουμε στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες φαντάζομαι το ίδιο θα είναι. Το ασύγχρονο στόμα και πώς θα χωρέσει τα λόγια στο στόμα αυτό που μπορεί να χωράνε και κανονικά τα λόγια, αλλά και μπορεί να μην φτάνουν και να πρέπει να με κάποιο τρόπο μεταφραστικό να δοθεί όλο το νόημα. Για να προσθέσω κάτι σε αυτό, πρόσφατα είδα μια συνέντευξη της Βερόνικα Τέιλορ που έκανε τον Ας από την πρώτη σεζόν τέλος πάντων και προς έκπληξή μου είπε ότι πολλές φορές δεν είχαν ήχο ιαπωνικό, δεν ακούγαν τίποτα και απλά έπαιζαν, που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Μιας και αναφέραμε μετά τον άνιμε, ας προχωρήσουμε στο άνιμε. Συγκεκριμένα το ένα και μοναδικό. Στο My Hero Academia ή όπως λέμε στα Ιαπωνικά, Boku no Hero Academia. Αρχίζουμε από το απλό, Δημήτρη. Γιατί ναι. Η δική μου Ακαδημία Ηρώων και όχι η δικιά μου, λέει. Γιατί επιλέξατε τη δική μου Ακαδημία Ηρώων? Γιατί το επιλέξαμε. Καταρχάς, πέρα από την... είναι πολύ δημοφιλές, με ένα καλό fan base και following γενικότερα. Παντρεύει δύο πάρα πολύ αγαπητά πράγματα και στον ελληνικό κόσμο. Σούπερ ήρωες και άνιμε. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία μίξη αυτών των δύο. Σε όσους αρέσουν και οι σούπερ ήρωες, λογικά θα μπορεί να τους αρέσει και το Hero My Hero Academia. Οπότε αυτό ήταν ένας από τους λόγους τους οποίους επιλέχθηκε αυτή η σειρά. Τι ήξερες τη σειρά? Την είχα ακουστά, δεν το είχα δει ποτέ. Δηλαδή έχει και ωραίο σκίτσο, έχει ωραίες μάχες, οι χαρακτήρες έχουν αρκετό ενδιαφέρον, δεν θα κρατήσει 500 χρόνια, οπότε ίσως να είναι και εφικτό να ολοκληρωθεί. Με τη βοήθεια και του κοινού και όλες, ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η σειρά και θα έχουμε έτσι μια αρχή, μισή και τέλος για αυτή τη σειρά. Την οποία νομίζω ότι την αγαπήσανε όλοι στο cast, δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει ένα άτομο που να πει ότι δεν μ' άρεσε. Νομίζω όλοι μας το αγαπήσαμε και βάλαμε το λιθαράκι μας έτσι ώστε να βγει ένα τσακ παραπάνω από όσο θα κάναμε γενικότερα τη δουλειά ήδη καλή. Γιάννη, την ήξερες τη σειρά? Την ήξερα. Εγώ είχα δει τις... είναι αστείο γιατί είχα δει στο Netflix τις πρώτες δύο σεζόν γιατί μόνο αυτές έχει. Και το είχα δει πολύ στο χαλαρό, δηλαδή ας πούμε στο μεσημεριανό μου μπορεί να βάζα να δω. Και το είχα δει και λέω είναι ωραία σειρά. Δηλαδή μ' άρεσε. Και το αστείο ποιο είναι ότι μετά την μεταγλώτηση που κάναμε με τον Δημήτρη, κάθισα και έδωσα σημασία στη μουσική. Η μουσική είναι ένα από τα πράγματα που ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο σε αυτό το άνιμε. Άμα κάτσεις και δώσεις έμφαση στη μουσική που έχει γραφτεί από πίσω, είναι ανατριχιαστική. Είναι τρομερή η μουσική. Σκέψου ότι έχω κατεβασμένα κάποια κομμάτια στο Spotify για να τα ακούω. Ειδικά η πρώτη σεζόν έχει ένα από τα πιο iconic soundtracks. Έχουμε... Ναι. Τον συνθέτη, τον Γιούκι Χαγιάση, ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρείται ο καλύτερος action συνθέτης που υπάρχει. Έψαχνα το backstory του συγκεκριμένου και έμαθα ότι ξεκίνησε, παιδιά, αν το πιστέψετε, από instructor για aerobic. Αλήθεια, λες. Έκανε δηλαδή aerobic σε ομάδες με κόσμο και του ζήτησε ο κόσμος, εκεί που έκανε aerobic, μπορείς να φτιάξεις κάποια κομμάτια να έχουμε ρυθμό όταν κάνουμε aerobic. Και λόγω των κομματιών σιγά σιγά γίνανε διάσημα στα social media και έκανε transition σε συνθέτης και συνέχεια σε άνιμη συνθέτης. Απίστευτο.
Wow, από aerobic. Τέλειο. Σημαίνει. Τέλειο. Φανταστείτε, αυτός που ήσασταν μαζί στο γυμναστήριο μετά να κάνει μουσική για τα μεγαλύτερα franchise. Τα μεγαλύτερα action franchise κιόλας. Πόπο. Και είναι πραγματικά είναι τρομερή μουσική που έχει γράψει. Δηλαδή οι σκηνές που είναι οι πολύ συναισθηματικές με το Νιζούκου. Είναι 2-3 που είναι συγκεκριμένες. Μόλις μπαίνει η μουσική, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μην συγκινηθείς. Πολύ δύσκολο με τη μουσική που έχει γραφτεί. Μία από τις πιο iconic σκηνές είναι πραγματικά η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε το Smash και μαζί του χρησιμοποιήθηκε και το You Say Run, όπου δεν ξέρω Δημήτρη για σένα, αλλά εγώ πιστεύω αυτό το πάντρεμα μουσικής, σκηνής, animation, voice acting και γενικότερα τα λόγια που ακούγονται και το τελείωμα φυσικά με τη γροθιά. Δέσανε, δηλαδή αυτό το κομμάτι έγινε, μπήκε στις καρδιές των fans. Νομίζω είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης, ότι όποτε μπαίνει αυτή η μουσική και συγκεκριμένα λέμε για το You Say Run, ξέρεις ότι θα γίνει κάτι τέλειο. Κάτι το οποίο θα σε ανατριχιάσει, θα σε αγγίξει, το οποίο ευτυχώς μπορώ να πω ότι εγώ το ένιωσα κάθε φορά δηλαδή, που γινόταν αυτή η στιγμή. Η μουσική μου έδινε πάρα πολύ βοήθεια στην ερμηνεία μου. Δουλέψατε μαζί. Συνεργαστήκατε. Τι θα έλεγε ο Γιάννης για τον Δημήτρη και αντίστοιχο ο Δημήτρη για τον Γιάννη όσο αφορά τη συνεργασία σας? Τι μάθατε και πώς συνεχίσατε ο ένας από τον άλλον? Η πρώτη μου συνεργασία ήταν αλλού με τον Δημήτρη, που είχε τύχει να με σκηνοθετήσει σε μια άλλη σειρά. Οι partners δεν ήταν. Αυτό, μπράβο, αυτό ήταν. Mm. Είχα χαρεί πάρα πολύ με τη συνεργασία μας, γιατί ο Δημήτρης είναι και σαν άνθρωπος αλλά και σαν σκηνοθέτης είναι πολύ ήρεμος, σου δίνει ελευθερίες. Αλλά όταν δει ότι κάτι πάει να ξεφύγει θα στο πει. Και κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που συνεργαστήκαμε, δηλαδή με το που με βοήθησε, γιατί φυσιολογικό είναι όταν μεταγλωτίζεις κάτι που δεν το έχεις ξαναδεί, δεν έχεις εμπειρία, γιατί ήταν η πρώτη μας εγγραφή και με τη σειρά αλλά και η συνεργασία μου με τον Δημήτρη. Θα τύχει να σου πει ο Δημήτρης, επειδή είναι και ο σκηνοθέτης και πρέπει και οφείλει να σου πει και να σε καθοδηγήσει ότι κοίτα αυτό, μήπως πρέπει να το πεις έτσι, γιατί δεν μετριέται καλά, ας πούμε, με την εκάστοτε στιγμή του χαρακτήρα. Και τη στιγμή που το είπα, κατάλαβα ότι είχα κάνει, ας πούμε, ένα μικρό λάθος. Μου το είπε και ο Δημήτρης και λέω ναι, είμαστε στα ίδια, θέλουμε το ίδιο πράγμα. Εκεί είχε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία και όταν έφτασε η ώρα του Boku no Hero, χάρηκα πάρα πολύ γιατί άφησε να βγει τηλεμανία, δηλαδή, ας πούμε, πηγαίναμε σκηνές και μου έλεγε ο Δημήτρης, ok, του λέω σε παρακαλώ, μπορώ να το ξανακάνω. Και υπήρχε αυτή η συνεργασία, δηλαδή με άφησε και μπόρεσα και έδωσα το καλύτερο με αυτό. Γιατί του λέγα του Δημήτρη, του είχα σπάσει λίγο τα νεύρα. Μπορώ και καλύτερα, του λέω. Μπορώ και καλύτερα. Μου λέει εντάξει, φτάνει, προχωράμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης, και δεν το λέω επειδή τώρα συνεργαζόμαστε, και είναι από τους ηθοποιούς που χαίρεσε να συνεργάζεσαι μαζί του. Έχει προσήλωση, έχει αγάπη για τη δουλειά, έχει τις ικανότητες που σε αφήνουν να φαντάζεσαι πώς μπορεί να βγει ένα αποτέλεσμα, πώς το φαντάζεσαι ότι θα βγει το αποτέλεσμα και να στο κάνει. Εγώ δηλαδή όταν επιλέχθηκε για τον Bakugo, ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί ξέρω ακριβώς κάποια πράγματα πώς θα βγουν και με τη δική του συμβολή κάποιες σκηνές απέκτησαν λίγο παραπάνω αλλά το πίπερα, το πούμε έτσι. Συγκεκριμένα, το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω συνέχεια, η σκηνή στο 7ο επεισόδιο νομίζω είναι, που μόλις έχει χάσει ο Bakugo από τον Νιζούκου και γυρνάνε, πάει να φύγει από το σχολείο ο Bakugo, είχε την μεγάλη ιδέα, ευφυΐα να το πω ο Γιάννης, ενώ ο Ιάπωνας μόνο φώναζε, το σκίτσο ήταν και λίγο, είχε δακρύσει ο Bakugo. Και εκεί πέρα ο Γιάννης του βάλε ένα μικρό ανεπαίσθητο λιγμό, το οποίο έδεσε τόσο υπέροχα με τη σκηνή. Ενώ την είχαμε τη σκηνή, την είχε κάνει one take πολύ ωραία και αυτά, και του λέω πάμε, και μου κάνει περίμενε, δώσ' μου άλλη μια ευκαιρία, θέλω να κάνω κάτι. Όπου το θυμάμαι φύγει, αυτό που λες, το θυμάμαι. Ήταν μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, δηλαδή μικρές τονικότητες μέσα στην ατάκα, η οποία έδωσε στην εικόνα και στη σκηνή ένα παραπάνω πράγμα από ότι το πρωτότυπο, το πούμε έτσι, που είναι βίβλος, έτσι, αλλά έδωσε κάτι παραπάνω στον Bakugo σαν χαρακτήρας. Απόλαυσε την νίκη, Ντέκου! Δεν θα ξανασυμβεί! Τώρα ξεκινάω! Το πιάσες! Εγώ θα γίνω νούμερο ένα ήρωας εδώ! Mm.
Εμένα τέτοιες σχέσεις θέλω να δημιουργώ επαγγελματικά. Σχέσεις εμπιστοσύνης και, πώς το λένε, να είμαστε στα ίδια, ίδια μήκη κύματος. Μου βγήκε ο Μίκια. Είναι πολύ σημαντικό με αυτόν που συνεργάζεσαι να τον εμπιστεύεσαι και να ταιριάζουν τα χνότα τους. Τα χνότα σας, ας το πούμε έτσι. Θέλω να συμπληρώσω και ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ, Δημήτρη, για τα λόγια σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν όλοι προσπαθούν να υπηρετήσουν το υλικό και να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Γιατί όταν πάνε στην άκρη τα εγώ, κοιτάς αν ο άλλος σου λέει την αλήθεια και έχει δίκιο σε αυτό που λέει και ότι θα δώσει παραπάνω στο εκάστοτε πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις. Το θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή. Το να κάτσεις να ακούσεις, ασχέτως με το ποια είναι η θέση σου, ποιος είναι ο ρόλος σου σε αυτό που πας να κάνεις, όταν θα ακούσεις τον οποιοδήποτε και η ιδέα του αξίζει και την ακολουθήσεις, θα δώσει πάρα πολύ. Και εντωμεταξύ, αυτό που η σκηνή που τώρα σου είπε, που σου περιέγραψε ο Δημήτρης, δίνει απάντηση στο πώς ακολουθώ και πώς αλλάζω κάποια μικροπράγματα, ας πούμε, αν θα δώσουν στο χαρακτήρα που με ρώτησε πιο πριν. Άρα είσαι και εσύ δημιουργικός. Βάζεις τη δικιά σου πινελιά. Πάντα θέλω να βάζω τη δικιά μου πινελιά, αλλά με σεβασμό, έτσι. Αν προσθέτει κάτι παραπάνω, ναι. Αν αφαιρεί, σε καμία περίπτωση δεν θα κάνω κάτι τέτοιο. Γρήγορη ερώτηση. Αγαπημένη σκηνή και δυσκολότερη σκηνή. Δώστε μου μία για την κάθε κατηγορία. Επειδή την έχω έτοιμη την απάντηση, θα ξεκινήσω εγώ. Δυσκολότερη σκηνή που έκανα στη σειρά ήταν όταν ο Ιζούκου μάζεψε τα σκουπίδια από την παραλία. Α, ήμουν σίγουρος. Είχε μια κραυγή, την οποία δεν την κατάφερα. Στις αρχές, δηλαδή, ήμασταν εκεί πέρα κανένα 20 λεπτό και ήμουν εγώ και γκεγκάριζα και δεν έφτανε η ανάσα μου. Δεν έπαιρνα καλή διαφραγματική, πολλά πράγματα. Προσπάθησα να με βοηθήσει και ο Γιάννης εκεί πέρα. Η τελειοποίηση σε αυτό ήρθε όταν κατάφερα και έκανα το πρώτο καλό σμάς. Γιατί το πρώτο σμάς που έκανα δεν ήταν καλό. Το οποίο ήταν στη μάχη με τον Μπάγκουγκο. Όταν... Και εκεί πέρα που μου είπε η Χίλντα Ηλιοπούλου, η σκηνοθέτης μου, και μου είπε αυτό είναι Δημήτρη, αυτό είναι το σμάς, το βρήκες. Γυρίσαμε πίσω, κάναμε και το σμάς το πρώτο, που ήταν εκεί πέρα στην αποστολή με τα ρομπότ. Πολύ ευέλικτη παραγωγή. Δεν περίμενα να μου πεις ότι έχετε τέτοια δυνατότητα. Κοίτα, επειδή είναι τόσο σημαντικές αυτές οι σκηνές, δεν μπορείς να τις αφήσεις έτσι. Δεν έχεις επιλογή. Κρέμα. Ακριβώς. Δεν είναι επιλογή. Είναι άπαξ και αφού το βρήκαμε, είμαστε σε φάση πάμε, κλείνουμε το session εκεί πέρα που είμαστε στο τάδε επεισόδιο και γυρνάμε κατευθείαν στα άλλα να το κάνουμε. Επειδή ήταν εκείνη η στιγμή που το βρήκα, το ξεκλείδωσα. Και φυσικά τα υπόλοιπα σπάς βγήκανε πολύ πιο εύκολα λόγω αυτής της εμπειρίας που απέκτησα. Και η αγαπημένη. Μάλιστα, είμαι πολύ περήφανος γιατί βγήκε και one take και όλες αυτή η σκηνή. Ήτανε το «Μπορώ να γίνω ήρωας ακόμα και δεν έχω χάρισμα». Εκείνη την ατάκα, επειδή είχα φορτιστεί τόσο συναισθηματικά με όλη τη σκηνή εκείνη, είχε το flashback, είχε όλα αυτά τα λόγια που έλεγε στην αφήγηση ο Ιζούκου. Οπότε κατευθείαν, πιστεύω τώρα και ανατριχιάζω, πήγα κατευθείαν στο κλίμα του «Είμαι εγώ ο χαρακτήρας και θέλω να μάθω αυτή την αλήθεια. Μπορώ να γίνω ήρωας ακόμα και δεν έχω χάρισμα» στον All Might, που το έχω ξαναπεί σε μια συνέντευξη, αλλά το δικό μου αντίκρισμα για αυτή τη σκηνή ήταν «Μπορώ να κάνω μεταγλώττιση ακόμα και δεν είμαι ηθοποιός». Έγινα ηθοποιός παρόλα αυτά, αλλά ήταν για μένα το ίδιο αυτό που μέτρωγε μέσα μου όταν ήμουν πιο μικρός, όταν ξεκινούσα, όταν έκανα το σεμινάριο με τον Βασίλη τον Καΐλα. «Μπορώ να γίνω μεταγλωτιστής ακόμα και δεν είμαι ηθοποιός». Είναι το ίδιο πάθος που είχε ο Ιζούκου με τους ήρωες, έτσι και εγώ ήθελα να κάνω μεταγλώτιση. Το έφερα μέσα μου έτσι ώστε το χρησιμοποίησα για να δώσω ψυχή σε αυτά τα λόγια του Ιζούκου και νομίζω ότι είναι πολύ intense και φαίνεται στη σκηνή και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Φαίνεται. Ναι. Άρα να φανταστώ η δουλειά του μαγκάκα πέτυχε για σένα, διότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, και τώρα στο λέω πολύ σοβαρά, είναι το τέλος του πρώτου κεφαλαίου του μάγκα. Είναι το σημείο που αν αυτό δεν τραβήξει τον viewer όταν διαβάζει το μάγκα, δεν θα ακολουθήσει. Άρα πιστεύω σε κέρδισε με το πρώτο του κεφάλαιο μαγκάκα, γιατί το μάγκα ολοκληρώνεται με τον Ιζούκου να υποκλίνεται μπροστά στον All Might και σε μια τεράστια φυσαλίδα, σε ένα speech bubble, να ακούγεται «You can become a hero». Να του λέει ο All Might «Μπορείς να γίνεις ήρωας», ενώ η Ιζούκου κλαίει. Και έτσι κλείνει το πρώτο κεφάλαιο του My Hero Academia. Πολύ ωραίο που η πρώτη ατάκα που η ατάκα που είσαι τράβηξε είναι η πρώτη ατάκα που ήθελε να σε κάνει να σε τραβήξει. Και Γιάννη, εσύ τι έχεις να πεις? Αγαπημένη και δυσκολότερη ήταν όταν είναι η σκηνή που έχει ανεβάσει Digital Soul, που λέω κάποια πραγματάκια. Προλαβαίνω τον Ιζούκου
και ουσιαστικά έχει έναν αναβρασμό ο χαρακτήρας και δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι λέει «Δεν με νίκησες εσύ, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν λέει Δημήτρη». Είναι πολύ δύσκολη σκηνή να παιχτεί στα ελληνικά και να έχει αλήθεια. Εκεί με δυσκόλεψε, εκεί έκανε ένα κράκ ο λαιμός μου. Γιατί προσπαθούσα να κρατήσω τον ψυχισμό του χαρακτήρα και να βγαίνει σωστά ελληνικά. Ήταν πολλά πράγματα που προσπαθούσα να τα κρατήσω και να είναι σε ισορροπία. Και με δυσκόλεψε πάρα πολύ αυτή η σκηνή και χάρηκα πολύ που βγήκε. Παίζει εκεί να θα σπάσει τα νεύρα του Δημήτρη. Μία από τις σκηνές που είχα σπάσει τα νεύρα του Δημήτρη. Λέω, πάμε πάλι, θέλω να δω αν έχει ροή όλα αυτά που λέω, αν είναι όλα ok. Και όταν το κλειδώσαμε, προχωρήσαμε. Δεν με έσωσες εσύ! Μ' ακούς! Τα κατάφερνα και μόνος μου! Τολμάς εσύ ένα σκουπίδι χωρίς χάρισμα! Να με υποτιμάς! Δεν σου χρωστάω τίποτα! Αλλιώς μασίκλα! Δεν θα αλλάξει ποτέ! Δόξα τω Θεώ! Ήταν η δυσκολότερη αλλά και η αγαπημένη. Ήταν από τις αγαπημένες, αλλά νομίζω ότι η αγαπημένη μου είναι εκεί με το smash που λέει ο Δημήτρης, που είναι ουσιαστικά οι κραυγές μας που συντονίζονται. Και το είχε παρατηρήσει αυτό, ο Δημήτρης το παρατήρησε. Παραδόξως, πιάσαμε οι δύο την ίδια νότα τις φωνές μας και βγήκε το τέλειο πράγμα, γιατί επειδή δεν κουρδίζουν ποτέ ακριβώς, αυτό λέγεται διακρότημα στη μουσική. Εκεί είναι που υπάρχει η μεγαλύτερη ένταση, γιατί είναι σχεδόν πάνε να έχουν την ίδια νότα και δεν την έχουν ποτέ. Και αυτό δημιουργεί τεράστια τριβή και ταιριάζει πάρα πολύ με τη σκηνή. Κάτι που δεν το είχε και το Ιαπωνικό, να ξέρεις πάλι. Ήταν κάτι που βγήκε τυχαία και δημιουργεί μεγάλη αίσθηση στη σκηνή. Δίνει άλλη διάσταση. Εσείς οι δύο, νομίζω στο Ιαπωνικό κυριαρχούσε ο Μπάκουγκο. Καλά, ήταν και δυνατότερη η φωνή του, αλλά κυριαρχούσε. Ξεκίνησε πρώτος και μετά μπήκε ο Μιντόρια. Και δεν ήταν καν συντονισμένο να συμβεί αυτό, δηλαδή να μπει αδύναμη φωνή και να δυναμώσει. Απλά του βγήκε έτσι. Και για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο My Hero Academia, θα ήθελα να ρωτήσω, παιδιά, πώς νιώθετε ότι κάποια στιγμή οι χαρακτήρες σας πρέπει να κάνουν ένα transition. Ο Ντέκου από αδύναμος το έχει ήδη ξεκινήσει να γίνει πιο δυναμικός και αντίθετα ο Μπάκουγκο λίγο να ηρεμήσει. Ανυπομονώ για αυτές τις σκηνές που λες, να δω εξέλιξη στον χαρακτήρα. Μ' αρέσει γενικότερα να μην παίζω το ίδιο πράγμα. Οπότε θέλω μαζί με τον Ιζούκου να εξελιχθώ κι εγώ μαζί του σε αυτό το ταξίδι. Γιατί είναι ένα ταξίδι αυτό που κάνουμε με τους χαρακτήρες. Οπότε νομίζω ότι ανυπομονώ για αυτές τις σκηνές που θα αλλάξει, δεν θα αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Ήδη είχε ψήγματα που λέει ναι, μπορώ να τα καταφέρω και αυτά, αλλά είχε αμφιβολίες που μου αρέσει και πάρα πολύ, θυμίζει πάρα πολύ τον εαυτό μου, αλλά ανυπομονώ πάρα πολύ να τον δω να αλλάζει και να μεγαλώνει και να οριμάζει. Για να συμπληρώσω, επειδή συμφωνώ πολύ με τον Δημήτρη, είναι η φυσική ροή των πραγμάτων το να υπάρχει αλλαγή και εξέλιξη. Αλλιώς δεν θα μπορούσες να ταυτιστείς, πιστεύω, με έναν χαρακτήρα, γιατί όταν είναι συνεχώς το ίδιο πράγμα, από ένα σημείο και μετά δεν βιώνεις την αλλαγή, δεν βιώνεις τη ροή. Οπότε όταν βλέπεις διαφορετικές εκφάνσεις του εκάστοτε χαρακτήρα, προσθέτει κι άλλο. Και είναι όπως το πω ο Δημήτρης, είναι ένα ταξίδι, είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι όταν υπάρχει τέτοια εξέλιξη στους χαρακτήρες. Γιατί μαθαίνεις πράγματα. Και το My Hero Academia και σαν σειρά είναι μια πρωτότυπη ιδέα. Από την άποψη ότι ακόμα και η βάση του, που η βάση του είναι το animation, μιας και μιλάμε για τηλεοπτική σειρά, είναι κάτι πρωτότυπο. Συνήθως σειρές στυλ My Hero Academia που βασίζονται στη μάχη, ή αλλιώς τα λέμε Battle Shonen, δηλαδή σειρές με μάχη για teenagers ή νεαρά παιδιά, είναι σειρές οι οποίες παίζονται για πολλά επεισόδια και δεν σταματάει ποτέ η προβολή τους. Αντίθετα, το My Hero Academia είναι το πρώτο μεγάλο Battle Shonen, το οποίο επιλέξαν να το κάνουν με το μοτίβο των σεζόν, καθαρά για να διατηρήσουν την ποιότητα στην εικόνα υψηλή και ταυτόχρονα και σε όλους τους άλλους τομείς, στον ήχο και παντού. Και νομίζω φαίνεται. Είναι δηλαδή από τα αντίστοιχα του είδους του, τουλάχιστον οι σκηνές μάχης από άποψη animation δείχνουν ιδιαίτερα καλοφτιαγμένες. Ναι. Επειδή τώρα είναι η αρχή, και όπως κάθε αρχή και δύσκολη, δεν είναι μόνο για εσάς, είναι και αντίστοιχα για τους Ιάπωνες που φτιάχνουν το animation. Ξεκινήσανε πολύ δύσκολα, αλλά ειδικά στη δεύτερη σεζόν, όταν φτάσετε, θα δείτε ότι υπάρχει μία τεράστια διαφορά στον οπτικό τομέα. Στη δεύτερη σεζόν θα νιώσετε ότι, οκ,
Αυτό με έχτιζε η πρώτη να κάνω. Πιστεύω και σαν φωνές και σαν χαρακτήρες. Γιατί οι χαρακτήρες έχουν τα καλύτερά τους στη δεύτερη σεζόν. Είναι πολύ ωραία σεζόν. Η δεύτερη, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και εγώ ανυπομονώ. Κάνω full transition σε ερωτήσεις κοινού. Αν γίνει δεύτερη σεζόν, θα ήθελα να επιστρέψουν αυτοί που κάνουν τις φωνές ή δεν πολύ περάσανε καλά. Δεν νομίζω να έχουν λόγο να μην έρθουν. Αλλά νομίζω ότι κανείς δεν έχει παράπονο. Δηλαδή, όλοι θα πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Όταν ερχόντουσαν για τις ηχογραφίες, όλοι μα όλοι ήταν πολύ ψημένοι. Κανείς δεν είπε, αχ, τώρα τι θα κάνω, ας πάω 9 η ώρα να πάω να ηχογραφήσω και αυτά. Που δεν ξέρω αν το είπε κανείς, αλλά τουλάχιστον όταν ερχόντουσαν στο στούντιο, όλοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι και ψημένοι να κάνουμε την καλύτερη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύεις ότι το γεγονός ότι η σειρά ήταν άνιμε έπαιξε ρόλο? Είχες άτομα τα οποία σου λέγανε θέλω να συμμετέχω στη σειρά γιατί είναι άνιμε? Υπήρχαν ηθοποιοί που θέλανε να παίξουν, δηλαδή ήρθαν στο δοκιμαστικό και δεν επιλέχθηκαν. Είχες άτομα τα οποία σου είπανε συγκεκριμένα θέλω γιατί είναι άνιμε? Ναι, ναι, είπανε, ας πούμε, το ξέρανε κιόλας. Συγκεκριμένα ο ηθοποιός που κάνει τον Ίντα, ο Θάνος Λέκας, ήταν με το που είδε το λογότυπο πάνω σε αυτό, πραγματικά ούρλιαξε. Είπε, α, μα Hero Academia! Οπότε ήταν πολύ ψημένος και νομίζω η επιλογή του ως Ίντα είναι καταπληκτική. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο από τον Ίντα. Παρακαλώ, δώστε μεγάλη σημασία στον Ίντα. Είναι πολύ καλός και στις ηχογραφήσεις υπέροχος συνεργάτης και πολύ καλός ηθοποιός. Αξίζει, δηλαδή. Νομίζω ότι όλη η προσπάθεια που έχει γίνει για το Hero Academia, πέρα από το ότι είναι δικό μας παιδί, ας το πούμε έτσι, είναι μια πάρα πολύ προσεγμένη δουλειά και αξίζει την προσοχή των φαν. Αλλά και όχι αυτών που είναι τόσο πολύ φαν, αλλά αξίζει την προσοχή τους. Γιάννη, θα επέστρεφες να κάνεις τον Μπάκουγκο για άλλη μια φορά? Εννοείται πως θα επέστρεφα. Θα σου πω, δεν λέω ποτέ όχι στην πρόκληση. Γιατί η δυσκολία, όταν δυσκολεύεσαι κάπου, σημαίνει ότι υπάρχει χώρος για εξέλιξη. Και εμένα αυτό με απασχολεί. Να εξελιχθώ και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός. Οπότε είναι μονόδρομος. Το μόνο που θα έλεγα, θα ήθελα να προσθέσω, είναι επειδή ο Γιαμασίτα, ο ηθοποιός που κάνει τον Ιζούκο, κάνει και τον Γκο. Και έτσι κληρονόμησα και εγώ τον ρόλο, γιατί κάνω τον Γκο στο Pokémon. Εμένα η μόνη μου φοβία που είχα, μη μου βγει ο Ιζούκου σαν τον Γκο. Και με μεγάλη μου χαρά όταν τελείωσα, όταν ολοκληρώσαμε τις ηχογραφήσεις για το Hero Academia, όταν επέστρεψα στο Netflix και να δω λίγο Pokémon, με μεγάλη μου χαρά είδα ότι δεν μοιάζει με τον Γκο, ευτυχώς. Ήταν η μεγάλη μου χαρά, να το πω έτσι, που... Υπήρχε και η τρομερή Χίλτα, έτσι. Ναι, ένα μεγάλο μπράβο στη Χίλτα Ηλιοπούλου που με καθοδήγησε στον Ιζούκου. Δηλαδή, τελείως διαφορετικός, άλλος ο Γκο, Αργύρης Παυλίδης εκεί πέρα, σκηνοθέτης, Χίλτα Ηλιοπούλου στον Ιζούκου. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να είμαι σε καλύτερα χέρια για τον Ντάικη Γιαμασίτα. Λοιπόν, ερώτηση κοινού νούμερο 2. Πώς ακριβώς λειτουργεί η καθοδήγηση? Ο σκηνοθέτης καθοδηγεί, υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που ίσως είναι πιο έμπειροι λόγω ηλικίας και λόγω πολλών σειρών και καθοδηγούν? Πώς λειτουργεί συνήθως αυτό? Θα το θέσω με ένα παράδειγμα. Όλοι οι ηθοποιοί είναι μια ορχήστρα. Ο σκηνοθέτης είναι ο μαέστρος σε μια μεταγλώτηση. Οπότε ο σκηνοθέτης έχει επίγνωση το πώς έχει παίξει ο Γιάννης το βιολί του. Ας το πω έτσι. Για να έρθω εγώ με τα τύμπανα εγώ και να παίξω και να... πώς το λένε, που έχουμε μαζί σκηνή με τον Γιάννη, για να έρθουμε σε μια αρμονία. Αυτή είναι η δουλειά του σκηνοθέτη. Με απλά λόγια, με πολύ απλά λόγια, μουσικά. Πώς δεν είναι το γλυκό. Ακριβώς. Μαγειρική, ας το πούμε και εκεί πέρα. Αυτή είναι η δουλειά του σκηνοθέτη. Και είναι και το πώς θα καθοδηγήσει το κάθε όργανο να παίξει, έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία του σκηνοθέτη και του ηθοποιού. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός και στις δύο σειρές αυτές. Ως η νέα φουρνιά, λογικά το άτομο που έγραψε την ερώτηση εννοεί νέα φουρνιά από άποψη ότι ακόμα είστε πολύ νέοι. Ως η νέα φουρνιά στη βιομηχανία, που είχατε την ευκαιρία να παίξετε ή να έχετε δίπλα σε άτομα τα οποία είναι βετεράνοι, με αποτέλεσμα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τους ακούγαμε σε τίτλους τέλους, μικρά παιδιά, όταν ακόμα ήμασταν στο δημοτικό. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Και είναι η αίσθηση. Πλέον είναι διαφορετικά. Στην αρχή είναι όντως, ακούς μια φωνή και ταυτόχρονα βλέπεις πολλούς χαρακτήρες. Δηλαδή, όταν συναντάς ηθοποιούς καλή ώρα όπως ο Αργύρης Παυλίδης και ακούς τη φωνή όπως ο Ντίνος ο Σούτης, ας πούμε, που έχεις μεγαλώσει με όλους αυτούς τους χαρακτήρες που έχουν κάνει, είναι έντονο. Γιατί ξαφνικά πτάς και εικόνα του ανθρώπου που ήταν πίσω από αυτές τις φωνές. Και μετά μπερδεύεται αυτό πάλι ξανά.
στην αρχή σίγουρα είναι εντυπωσιάζεσαι και σου κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αναμνήσεις, συναισθήματα, είναι όλο μαζί. Όταν όμως αποκτήσεις μετά μια πιο ανθρώπινη σχέση με αυτούς τους ηθοποιούς, αρχίζεις, κάνεις λίγο στην άκρη αυτές τις φωνές, γιατί ξεκινάει η ανθρώπινη σχέση μεταξύ αυτών και εσένα. Πάει στο πιο ανθρώπινο στοιχείο και όχι σε αυτό που μεγάλωσες, να σου το πω έτσι. Όσο για μένα, έχοντας την ευκαιρία να σκηνοθετήσω, να μου επιτρέψουν να σκηνοθετήσω ηθοποιούς όπως τον Αργυρή Παυλίδη, τον Ακίνδυνο Γκίκα, τον Σπύρο τον Πιμπίλα, ονόματα τα οποία είναι χαραγμένα στις καρδιές πολλών. Στην αρχή είχα πάρα πολύ άγχος και από το δοκιμαστικό κιόλας του Almighty είχα άγχος, γιατί έλεγα τώρα ποιος είμαι εγώ, ο Δημήτρης, ο Σάρλος, ο οποίος είναι τόσα χρόνια στο χώρο, που πάει να σκηνοθετήσει τον Γκίκα, ας το πούμε. Με μεγάλη χαρά όμως διαπίστωσα ότι δεν χρειάζεται να έχω αυτή τη φοβία. Πέρα από το ότι ήταν επαγγελματίες και πολύ δεκτικοί και στις οδηγίες και σε όλα αυτά, είδα και την αγάπη τους, το οποίο εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί δεν μου χρωστάνε και τίποτα. Δεν είναι φίλημο, ας το πούμε έτσι. Δημιουργήθηκε ανθρώπινη σχέση, εννοείται. Είναι αναπόφευκτο στη δουλειά μας να μην δημιουργηθούν σχέσεις. Αλλά για μένα κυριαρχούσε πάντα αυτό το δέος. Ότι ο Κίνης ο Γκίκας, ο Αργύρης Παυλίδης, η Βούλα Κώστα, που εντάξει δεν είναι στη σειρά, αλλά έφερα ένα όνομα το οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Ναι, λογικό. Είναι πάρα πολύ αγαπητό. Νιώθω μόνο τυχερός για αυτές τις συναντήσεις και από αυτά που έχω πάρει από αυτούς. Γιατί ο Αργύρης που με σκηνοθέτησε στο Pokémon, δηλαδή έχω πάρει απίστευτα πράγματα, τεράστιο σχολείο. Και σκηνοθετώντας το, και τον Αργύρη και τον Ακίνδυνο και όλους, πήρα από όλους πράγματα. Δηλαδή συνέβαλαν στο να εμπλουτίσω εγώ τα εφόδια μου ως σκηνοθέτης. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά μας, να υπάρχει ένα δούνε και λαβήν. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να έχω, τίποτα άλλο, πραγματικά. Να. Και μεγάλη αγάπη προς το πρόσωπό τους. Ισχύει και από μένα αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον Δημήτρη, απλώς δεν ήθελα να εμβαθύνω κι εγώ τόσο πολύ, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Πείτε μου ένα αποθυμένο σας που δεν είδατε ποτέ στα ελληνικά και θα θέλετε να δείτε. Είτε είναι πολύ παλιό και δεν υπάρχει ελπίδα, είτε είναι κάτι μοντέρνο και ακόμα δεν το έχει πάρει κάποιο στούντιο να ασχοληθεί, ή εσείς αντίστοιχα να ασχοληθείτε. Έχετε κάποιο αποθυμένο? Εγώ θα ήθελα να δω τα anime games που κάνουμε, που ενδεχομένως κάνουμε στα ελληνικά, να τα κάνουμε και στα ελληνικά. Κατάλαβες τι εννοώ. Τα video games που κάνουμε από τις σειρές, ναι, να τα κάνουμε στα ελληνικά. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει μια ωραία τέτοια ομοιογένεια. Δηλαδή το καινούργιο παιχνίδι Hero Academia που θα βγει, που θα είναι και free to play, να έχει και ελληνικά. Γιατί όχι. Θα ήταν τέλειο. Ναι. Ναι, συμφωνώ πολύ με τον Δημήτρη σε αυτό. Και τον Demon Slayer θα μπορούσες να πεις, Δημήτρη. Ας έρθει το anime και σκάνουμε και το παιχνίδι. Ναι, συμφωνώ στην απάντηση που έδωσε ο Δημήτρης, ότι γενικά ό,τι μεταγλωτίζεται από anime να υπάρχει και σε video game. Γιατί εγώ παραδόξως μου ήρθε η απάντηση να πω ότι τα Uncharted, επειδή υπάρχουν και υπότιτλοι στα ελληνικά, θα μπορούσαν πολύ εύκολα να μεταγλωτιστούν. Mm-hmm. Και εμένα είναι σειρά, ας πούμε, που μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και γέλαγα και είχε πολύ ωραίο πακέτο. Το Uncharted όντως είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή, Uncharted, Last of Us, τα παιχνίδια γενικότερα της Naughty Dog. Το Last of Us ευτυχώς έχει άλλη μεταχείριση. Αλλά κάποια παιχνίδια της Naughty Dog αξίζουν. Ναι, αυτό πει τώρα, ας πούμε, Jack and Daxter ή Ratchet and Clank. Θα ήταν απίστευτο να μεταγλωτιστούν. Πάρα πολύ κρίμα. Και το Rift Apart που το έπαιξα, παρόλο που έχει μια επαναληπτικότητα, τα visuals ήταν απίστευτα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και στεναχωρήθηκα που δεν έχει μεταγλωτιστεί. Και έχει και τρομερό χιούμορ. Ναι. Είναι περίεργο από τη στιγμή που η Sony τουλάχιστον στους first party titles της και στους μεγάλους της τίτλους δίνει τουλάχιστον υπότιτλους. Είναι περίεργο που δεν παίρνουμε και φωνές μαζί. Μακάρι μελλοντικά να αλλάξει. Αλλά εντάξει, παιδιά, πήγαμε από το καθόλου φωνές στο τουλάχιστον κάποια games με φωνές. Άρα υπάρχει μια εξέλιξη. Υπάρχει, ναι. Ναι, είναι ευτυχία σε αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, δεν υπάρχει ο Ντέκο. Γιάννη, δεν υπάρχει ο Μπάκουγκο.
Αν μπορούσατε να κάνετε πλην τις φωνές σας μια άλλη φωνή, καλός, κακός, οποιοδήποτε σειρά, ποιον θα κάνατε? Κοίτα, σίγουρα θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω τον Μπάκουγκο, λόγω του ότι συχνά οι βάσεις μου νότες λείπουν από τις μεταγλωτήσεις. Είμαι συχνά πάρα πολύ στα ψηλά, όπως έχω πει. Αλλά νομίζω ότι ο χαρακτήρας που θα μου πήγαινε να κάνω είναι ο Ντένκι Καμινάρι. Πόβο και εμένα μου αρέσει αυτός ο χαρακτήρας. Και είναι τόσο συμπαθητικός, ενώ στην πρώτη σεζόν είναι ακόμα πολύ ασήμαντος. Είναι από τους χαρακτήρες, ενώ όλοι αναπτύσσονται στην αρχή και πέφτουν μετά, αυτός αναπτύσσεται στην τρίτη σεζόν και προχωράει. Είναι και αστείος και είναι έτσι πολύ. Και έχω και αδυναμίες στις. Π.χ. στα Pokémon, έχω αδυναμίες στα Pokémon του ηλεκτρικού τύπου. Οπότε είναι και αυτός με τον ηλεκτρισμό, οπότε έδεσε μια χαρά. Τέλειο. Το συνδυάζει πολύ ωραία. Εγώ, ναι, μάλλον δύο ρόλους θα ήθελα στον Boku no Hero να δοκιμάσω. Ένα ήταν του Αργύρη Παυλίδη, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο χαρακτήρας. Ο Eraserhead, ναι. Και ο άλλος θα ήταν του Κακού. Με τα χέρια μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα του χαρακτήρα. Του Σιγκαράκι. Του Σιγκαράκι, ναι. Μ' αρέσουν οι τρελοί χαρακτήρες που έχουν μονές. Ωραίες επιλογές, ωραίες επιλογές. Και ξαναλέμε, είναι χαρακτήρες οι οποίοι, εντάξει, ο Eraserhead έχει περισσότερο screen time στην πρώτη σεζόν. Ο Σιγκαράκι δεν έχει σχεδόν τίποτα, αλλά ναι, όντως έχει μέλλον. Προφανώς, φαίνεται. Επειδή βλέπω ότι η ώρα μας έχει περάσει, θα κάνω μια τελευταία ερώτηση κοινού και μετά θα ολοκληρώσουμε. Τι άνιμε θα θέλατε να δείτε να έρθει μελλοντικά στην Ελλάδα? Δύσκολο. Το Dragon Ball. Αν θέλετε να σας αγαπήσει ο κόσμος, πείτε ναι, Dragon Ball. Κοίτα, το Dragon Ball είναι ένα σιγουράκι, το οποίο δεν θα έλεγα όχι. Είναι το προφανές όμως. Ναι, εγώ ας πούμε θα ήθελα και το Demon Slayer είναι προφανές. Είναι και αυτό αγαπητό και πολύ δυνατό. Jujutsu Kaisen. Εγώ θα ήθελα, εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ το Digimon. Είτε το Ghost Game, είτε τις ταινίες. Είναι πολλά. Είναι σίγουρα, δηλαδή, άμα κάτσουμε και σκεφτούμε με το Δημήτρη, θα βρούμε πάνω από 10, πανεύκολα. Και από παλιά, ας πούμε, ένα από τα πρώτα πράγματα που θεωρώ και ότι είναι και τρομερά άνιμε, είναι και το Cowboy Bebop. Είναι τρομερό. Δεν μου έρχεται καν το concept στο μυαλό. Είδες. Πώς θα μπορούσες αυτό να το ταιριάξεις, διότι στο Ιαπωνικό οι φωνές δεν ταιριάζανε. Το Αμερικάνικο αντίστοιχα έδωσε απίστευτη ποιότητα. Είναι πολύ ιδιαίτερη σειρά. Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και από θέμα μουσικής και γενικά και τα visuals. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το σκίτσο, το παλιό σκίτσο. Το αγαπώ πολύ αυτό το σχεδιασμό. Και σαν σειρά μου άρεσε, μου είχε κάνει εντύπωση όταν την είχα πρωτοδεί. Σκέψου ότι ήταν μια από τις πρώτες σειρές που μου ήρθαν στο κεφάλι όταν μας ρώτησες, αλλά είναι πολλά. Ένα άλλο, ας πούμε, που μου ήρθε που είναι ξεκούδουνο και το οποίο θα είχε και αυτό ενδιαφέρον να μεταγλωτιστεί στα ελληνικά, είναι το Helsing. Πολύ ιδιαίτερο. Παίρνει σειρές οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να τις φανταστώ στα ελληνικά. Ναι, και κατάλαβες, εμένα αυτό μου προκαλεί ενδιαφέρον. Να δω, λέω, πώς αυτό το πράγμα θα μπορέσει να έρθει στα ελληνικά και να είναι όπως πρέπει. Εγώ θα ήθελα να δω και Μακότο Σίνκαϊ, ταινία ελληνική. Θα είχε πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι ούτε. Αυτό μπορώ να το φανταστώ. Ή το Grave of Fireflies. Άρα το μόνο που αναμένουμε είναι να πάρουμε το My Hero Academia στα χέρια μας. Από Μαζίνγκερ Ντέστρο. Γεια σας. Ένα λεπτό. Μπορεί η συνέντευξη να τελείωσε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε και το βίντεο. Δεν θα μπορούσα να κλείσω το αφιέρωμα δίχως να σας δείξω το αποτέλεσμα του κόπου όλων των ανθρώπων σε αυτή τη σειρά. Αυτή είναι η επίσημη συλλεκτική έκδοση της πρώτης σεζόν του My Hero Academia στα ελληνικά. Μπροστά έχουμε ένα κλασικό σχέδιο από τον σχεδιαστή χαρακτήρων της σειράς Yoshihiro Umakoshi, που σε αυτό το σημείο το σχέδιό του είναι άπιαστο, που ξεπερνάει κατά πολύ τα σχέδια του ίδιου του μαγκάκα από εκείνη την εποχή. Με πόζες που τονίζουν την προσωπικότητα του κάθε χαρακτήρα και φυσικά με την κλασική του σκίαση. Στο πλάι, ο τίτλος της σειράς με τον αριθμό της σεζόν και πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η δεύτερη έρχεται σύντομα. Το πίσω μέρος είναι σχεδιασμένο σαν κλασικό κόμικ με screenshots από τα επεισόδια και speech bubbles που χαϊπάρουν την περιπέτεια. Η κυκλοφορία είναι σε DVD και περιλαμβάνει δύο κανάλια ήχου, το ελληνικό και το ιαπωνικό, καθώς επίσης και ελληνικούς υπότιτλους, όλα σε widescreen. Και αν και δυστυχώς η εικόνα δεν είναι 1080p, για κυκλοφορία DVD δεν υστερεί αισθητά στον οπτικό τομέα, αλλά επίσης ούτε και στον ήχο. Μέσα στο κουτί θα βρείτε τη σειρά χωρισμένη σε 3 DVD, το καθένα με τη δική του κασετίνα και με το δικό της artwork.
καθώς επίσης και 4 πόστερ, τα οποία ήταν είτε promo πόστερ της σειράς, είτε εξώφυλλα των Ιαπωνικών DVDs. Αλλά αυτό που πραγματικά κάνει τη συλλογή να ξεχωρίζει είναι η κυκλοπαίδεια των ηρώων. Ένα βιβλίο με όλα τα κλασικά character designs, αλλά και expression designs για όλους τους χαρακτήρες που χρησιμοποιήθηκαν στη σειρά. Και επίσης, μεταφρασμένες συνεντεύξεις από τους Ιάπωνες ηθοποιούς, αλλά και περιλήψεις επεισοδίων, κάνοντας αυτή τη συλλεκτική έκδοση την πρώτη του είδους της. Είναι το πρώτο anime release στην Ελλάδα που στέκεται εισάξια όχι μόνο με τα υπόλοιπα δυτικά, αλλά και το ίδιο το Ιαπωνικό. Έχει πέσει κόπος και φαίνεται σε κάθε γραμμή αυτής της κυκλοφορίας. Είναι κυριολεκτικά μια εξαιρετική έναρξη για νέους anime fans που ψάχνουν να ξεκινήσουν τη συλλογή τους. Και με αυτό το unboxing μας ολοκληρώνεται. Μπορείτε να βρείτε τον Δημήτρη και τον Γιάννη σε links στην περιγραφή και μην ξεχνάτε ότι το δεύτερο μέρος του Demon Slayer μόλις κυκλοφόρησε. Έτσι η πρώτη σεζόν έχει ολοκληρωθεί και στα ελληνικά.